Ο Βιδάλης. Από ό,τι ξέρω, ο Νίκος ο Βιδάλης, η Μαρία Γιαννοπούλου και νομίζω ότι. Νομίζω ότι τον έχουν ενημερώσει ο Παναγιώτης ο Θεοδόρου. Αυτά είναι. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, βάλε και το δικό μου ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Καράβο. Όχι, καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη τον Πλάκα. Φρέσκο ρεπορτάζ, κύριε Καράγλου. Την ερχόμενη Τετάρτη δυτικά ο Πρωθυπουργός και θέλω να σας ρωτήσω στη δική σας εκλογική περιφέρεια υπάρχει μια σαφής υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας. Στις προηγούμενες εκλογές ήταν 18 μονάδες μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτές δεν ξέρουμε τι θα βγάλει η κάλπη, αλλά όπως και να το κάνουμε, η Β' Θεσσαλονίκη θεωρείται ένα από τα κάστρα της Νέας Δημοκρατίας. Στην Α' Θεσσαλονίκη όμως η τελευταία δημοσκόπηση της ίντερβιου δείχνει ότι τα πράγματα είναι ίσα βάρκα ίσα νερά. Μία μονάδα διαφορά έχει η Νέα Δημοκρατία στην Α'. Από τις περιοδίες που κάνετε στη Β', τι συναντάτε, τι κλίμα συναντάτε και αν εκτιμάτε ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Α' Θεσσαλονίκη μπορεί να δώσει μια διαφορετική όθηση μετά το όχι του Καραμαλή να συνεχίσει και θα ήθελα δύο κουβέντες και γι' αυτό. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ τον Βαγγέλη τον Πλάκα για την πρωτογενή ενημέρωση, γιατί ακόμη δεν είχα ενημέρωση, ήξερα ότι ο Πρωθυπουργός θα έρθει μία δημοσίευση, αλλά άκουσα και ένα πρώτο πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία στη Β' Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα κάστρα της, ένα από τα κάστρα της που παίρνει πάντοτε μεγάλα ποσοστά. Και είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί έχοντας κλείσει χθες έναν πρώτο κύκλο 20 εκδηλώσεων συναντήσεων με πολίτες, ξεκίνησε από την πρώτη μεγάλη εκδήλωση που έκανα την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στο Πόρτο Παλάτι, που είπε ο Βασιλόπουλος του Πολιτικού Μουρατίου. Και συνέχισε από εκεί και πέρα με επιμέρους μικρότερες εκδηλώσεις. Αλλά όταν λέμε μικρότερες, για παράδειγμα, έφερα στην Περία τον Βασίλη τον Κικίλια και είχε 500 άτομα. Έφερα στο Πανόραμα τον Κώστα τον Πακουγιάννη και είχε πάνω από 600 άτομα. Αλλά οι άλλες ήταν εκδηλώσεις των 100-150 ατόμων εκεί πέρα. Έχω την εικόνα λοιπόν ότι ο κόσμος, οι πολίτες είναι κοντά στην παράταξη, στηρίζουν τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, στηρίζουν την Νέα Δημοκρατία και εκτιμώ ότι η διαφορά μας θα είναι πάλι πολύ μεγάλη με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό για την Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά τη Β' Θεσσαλονίκη. Δεν φοβάμαι λοιπόν ότι θα έχουμε οποιαδήποτε ανατροπή. Θεωρώ ότι στην πρώτη εκλογική διαδικασία, εφόσον μπήκε το κόμμα του Βαρουφάκη και έχουμε 6 κόμματα στη Βουλή, η σειρά θα είναι. Η κατανομή των εδρών θα είναι 3 έδρες η Νέα Δημοκρατία, 2 ΣΥΡΙΖΑ και από 1 τα 4 μικρά, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Βαρουφάκης. Αν δεν μπει ο Βαρουφάκης στη δεύτερη εκλογική διαδικασία ή αν δεν μπει και από την πρώτη ακόμα εκλογική διαδικασία, τότε η κατανομή των εδρών θα γίνει 4 η Νέα Δημοκρατία, 2 ΣΥΡΙΖΑ και από 1 το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Επαναλαμβάνω, οι 4 έδρες θα υπάρξουν αν έχουμε 5 κόμματα στη Βουλή και μην απέξει ο Βαρουφάκης. Γιατί και το κόμμα στη Βουλή αυτόματα θα πάρει μια έδρα, γιατί είναι μια μεγάλη εκλογική περιφέρεια. Αυτά και με απλή αναλογική, εφόσον έχουμε 5 κόμματα. Αν και επαναλαμβάνω ότι στην πρώτη εκλογική διαδικασία θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα κατορθώσει να μπει ο Βαρουφάκης στη Βουλή. Εύκολα ή δύσκολα. Αλλά αν τελικά πάμε για τις δεύτερες εκλογές που πιστεύω ότι θα πάμε, για να αποκτήσουμε την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος μας και που γι' αυτό αγωνιζόμαστε, θεωρώ ότι τότε θα πιεστεί πάρα πολύ το κόμμα του κ. Βαρουφάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσίπρα, και θεωρώ ότι δεν θα αντέξει. Αν θα μπει την πρώτη φορά, θα μπει οριακά, τη δεύτερη δεν θα μπει. Γι' αυτό θα μας ευνοήσει εμάς πολιτικά στη Β' Θεσσαλονίκη, γιατί θα πάρουμε και τέταρτη έδρα. Αυτά σε ό,τι αφορά την Β'. Είναι κάστρο, είναι δυνατό κάστρο για την παράταξη. Δουλεύουμε πάρα πολύ και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι. Και να σας πω μόνο ότι εγώ προσωπικά το 2022 έκανα 47 προσωπικές πολιτικές εκδηλώσεις. Άλλες τόσες έκαναν οι υπόλοιποι. Έτσι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια τροχή που δουλεύεται πάρα πολύ πολιτικά από τη Νέα Δημοκρατία και από τους βουλευτές και από τα στελέχη της. Πάμε στην Α. Στην Α έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί. Γιατί φάνηκε από τα αποτελέσματα της προηγούμενης εκλογικής διαδικασίας του 2019, η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτη στις εκλογές της Εθνικής στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Καλαμαριάς και δυστυχώς ήταν δεύτερη στους 4 δυτικούς Δήμους. Στο Δήμο Ευόσμου Κορδελιού, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, στο Δήμο Παύλου Μελά και στο Δήμο Νέα Πολυσικιών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ανατραπεί. Και για να ανατραπεί χρειάζεται δουλειά. Και πρέπει να προσπαθήσουν πάρα πολύ οι συνάδελφοι, αλλά και τα κομματικά στελέχη και οι κομματικές οργανώσεις μας στην Α' Περιφέρεια, για να αντρέψουν το σκηνικό αυτό. Αυτό που προτείνω εγώ είναι καλή παρουσία του Πρωθυπουργού, σαφέστατα μια βόλτα με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη στις Εθνικές
θα βοηθήσει και θα δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα, όπως επίσης και μια υποψηφιότητα του συνάλφα της Θεσσαλονίκης εκτιμώ ότι θα βοηθήσει, αλλά χρειάζεται και δουλειά με μικρές τοπικές εκδηλώσεις από όλους, από τις κομματικές οργανώσεις, από τους υποψηφίους, από τους βουλευτές μας, έτσι ώστε να είναι ο κόσμος πολιτική κοντά στους πολίτες. Η απουσία του Κώστα του Καραμαλή μετά από 34 χρόνια από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα επηρεάσει την Αλφα Θεσσαλονίκης, και θα ήθελα δύο κουβέντες και για την απόφαση την τελική που πήρε ο πρώην Πρωθυπουργός. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι εκτιμώ, σέβομαι, αγαπώ τον Κώστα τον Καραμαλή. Δεν ξεχνώ ποτέ ότι ήμουν ένας από τους ανθρώπους που ήμουν κοντά του από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έδωσε τη μάχη για την εκλογή του, αλλά και στη συνέχεια όταν εξελέγει το 1997 πρόεδρος του κόμματός μας. Κυρίως τον παρόδο είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, έχει 13 χρόνια έχει διατελέσει πρόεδρος του κόμματος και βέβαια συνέχεια και επιτυχημένος πρωθυπουργός. Είναι σαφές ότι ο Κώστας Καραμαλής εκτίμησε ότι κάποτε πρέπει να κλείσει ο κύκλος τον οποίο άνοιξε στο Κοινοβούλιο και ο οποίος, δόξα τω Θεώ, ήταν πολύ μεγάλος. Σωστά είπατε, 34 χρόνια. 34 χρόνια είναι ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό λοιπόν που είπε ότι φεύγω τώρα που η παράταξη είναι ενωμένη, δυνατή και θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Σταματάω την κοινοβουλευτική μου δράση, αλλά θα βοηθήσω την παράταξη στις εκλογές. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Κώστας Καραμαλής με την εμφάνιση, με τις εμφανίσεις που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη, και τις χρειαζόμαστε τις εμφανίσεις του αυτές, ειδικά στην Αλφα Θεσσαλονίκη, θα δημιουργήσει τη δυναμική εκείνη που χρειάζεται, σαν να ήταν παρόν, έτσι ώστε η παράταξή μας να ενισχυθεί τη μάχη για τις εκλογές που πλησιάζουν. Ναι. Πλησιάζουν και όπως όλα δείχνουν θα γίνουν στις 9 Απριλίου. Το αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου θα έχει διαλυθεί η Βουλή, λένε όλες οι πληροφορίες. Σωστά. Και θέλω να μου πείτε, έτσι σαν μια πρώτη γεύση προεκλογική, κατά την άποψή σας, στη κυβέρνηση μπορεί να στοιχήσει και το πρώτο και το δεύτερο κόμμα, όποιο και να είναι αυτό? Θέλω να μου πείτε και τι εκτιμάτε ότι θα είναι πρώτο, ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Καταρχήν, κύριε Κοντογουλίδη, με βάση τη λογική και με βάση τις δημοσκοπήσεις, αυτά είναι τα εργαλεία που έχουμε και που παρακολουθούμε όσο πηγαίνουν εκλογές. Είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ακόμη και αυτές που δημοσιεύτηκαν στα κομματικά έντυπα ή στα φύλλα που ήμουν έντυπα στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Προχθές είχε μια ανάλυση στην ΕΡΤΕΝΑ ο κύριος Κουβαράς, ο συνάδελφός σας, και συγκρίνοντας και παίρνοντας στοιχεία από 8 διαφορετικές δημοσκοπήσεις, από 8 διαφορετικές εταιρείες που γίνανε το πρώτο δίμηνο του 23 Ιανουάριο-Φεβρουάριο, βγάζει σαν συμπέρασμα ότι η Νέα Δημοκρατία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, θα έχει ένα μέσο όρο 6,9 διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Άρα λοιπόν για μένα είναι τελειωμένο το ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Για μας δεν είναι όμως αυτό το στοίχημα. Εμείς έχουμε πει ότι δεν αρκούμαστε να είμαστε πρώτο κόμμα, μας ενδιαφέρει τη δεύτερη εκλογική διαδικασία, γιατί με την πρώτη και με την απλή αναλογική δεν πρόκειται να υπάρξει κυβέρνηση. Αυτό δίναμε. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει στη δεύτερη εκλογική διαδικασία να πάρουμε την αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν για μας στοίχημα και στόχος και αγώνας να πάρουμε ένα ποσοστό που θα είναι πολύ κοντά στο όριο της αυτοδυναμίας, δηλαδή 33, 34, 35 θα είναι για μας ένα πολύ καλό ποσοστό στην πρώτη εκλογική διαδικασία, που πράγματι υπάρχει πάντοτε μια πιο χαλαρή ψήφος των πολιτών. Γιατί σκέφτεται το άλλο και λέει ότι okay, θα πάμε και σε δεύτερες εκλογές, ας ψηφίσω ένα μικρό κόμμα τώρα. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Γι' αυτό επιστούμε την προσοχή στους πολίτες και στις εκδηλώσεις που κάνουμε, τους εξηγούμε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό στις πρώτες εκλογές να έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό, όπως είπα, το οριοθετώ 33, 34, 35, κάθε παραπάνω καλοδεχούμενο είναι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο στην ουσία η ελληνική κοινωνία και οι Έλληνες πολίτες θα υποδείξουν ότι θέλουν για πρωθυπουργό της χώρας τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Για να ξεκινήσουμε να έχουμε μια δυναμική αφετηρία, έτσι ώστε στις δεύτερες εκλογές να πιάσουμε με άνεση το όριο του 37-37,5% με 6 κόμματα. Γιατί αν έχουμε 5 κόμματα και έχουμε το άθροισμα των κομμάτων που μένουν έξω από τη Βουλή πάνω από 10%, που είναι πολύ πιθανό σενάριο, επαναλαμβάνω, γιατί θα υπάρχει μεγάλη πίεση στα μικρά κόμματα, τότε και με 36-36,5% και πάλι υπάρχει αυτοδυναμία. Λοιπόν, είμαι αισιόδοξος, βλέπω και παίρνω τα μηνύματα. Σας είπα ότι χθες έκλεισε έναν πρώτο κύκλο 20 εκδηλώσεων σε 20 έδρες παλιών καποδιστριακών δήμων και είδα το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία. Είναι θετικό για την παραταξή μας και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα και για την πρωτιά, αλλά και για την αυτοδυναμία στη δεύτερη εκλογική διαδικασία. Κύριε Καράγλου, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Καλό προεκλογικό αγώνα σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.